τρεις ασκήσεις που είναι για τα σκουπίδια. Αυτό το αποτέλεσμα που έχω πετύχει, δεν το έχω πετύχει μόνο με διαλυματική. Είναι διαλυματική, σωστή διατροφή, γυμναστική και ψυχολογία. Ένα, μηχάνημα κοιλιακών. Δεν ξέρω γιατί πάτε κάνετε κοιλιακού στο μηχάνημα. Δεν έχει καμία λογική αυτό το πράγμα. Λέει, θα κάνω κοιλιακού για να χτίσω κοιλιακού. Η κοιλιακή σου είναι εκεί πέρα. Ξέρεις τι είναι. Είναι το λίπος εδώ πέρα που δεν δείχνει τους κοιλιακούς σου. Τώρα, τι μπορείς να κάνεις για να χτίσεις τους κοιλιακούς σου. Σανίδα. Εντάξει, η σανίδα μαζεύει τη μέση. Όταν κάνεις κοιλιακούς, ειδικά στο μηχάνημα, πρώτον δημιουργείς καμπούρα στο σώμα σου, γιατί δουλεύουν περισσότερο τα πόδια και επειδή σκύβεις όλη την ώρα και κάνεις άπειρους κοιλιακούς, δημιουργείται και καμπούρα και τα πόδια σου τραβάνε και σου πέφτει ο κόλλος και γίνεσαι και άκολος. Όλο αυτό είναι επειδή πας κάνεις μηχανήματα κοιλιακών και πολλά κιλά. Πόσες φορές βλέπω. Α, κάνω 40 κιλά στο μηχάνημα. Κάνω 50 κιλά στο μηχάνημα. Και πού είναι η κοιλιακή σου. Γιατί έχεις μια μπάκα μέχρι το πάτωμα τότε. Έχω δει άτομα κάνουν 80 κιλά. Και έχουν μια μπάκα που η μπάκα είναι 80 κιλά. Πώς γίνεται αυτό, εξήγησε μου. Οπότε δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, δεν κάνει τίποτα. Καταστρέφει. Είναι πιο καταστροφικό από ό,τι βοηθητικό. Πάμε σε δεύτερη άσκηση που είναι κυριολεκτικά για τα σκουπίδια, το EMS. Που εγώ το λέω εμιχέσω. Το εμιχέσω μηχάνημα είναι για τα σκουπίδια, σκουπιδωτό τελείως λέει. Εγώ κάνω λέει EMS, εγώ κάνω το άλλο που ανεβαίνεις και δονείται, γιατί δεν με τις γυμναστικές. Πάνε κάτσε στον καναπέ, πάρε εκεί το κοντρόλ και γύμνασε τον αντίχειρά σου πατώντας το κοντρόλ. Μη κουράζεις και εμένα, μη κουράζεις και τον κόσμο. Τι πας κάνεις EMS, τι πας κάνεις μαλακίες εκεί πέρα, δεν δουλεύει. Οπότε απλά κάτσε σπίτι. Γιατί το κάνεις αυτό. Πολύ πιο εύκολο να κάνεις διαλυματική και να κάνεις 3-4 σωστές ασκήσεις. Οι οποίες θα σου χτίσουν το σώμα έτσι όπως πρέπει, παρά να κάνεις τέτοιες μαλακίες. Δεν είσαι της γυμναστικής, κάτσε στον καναπέ. Κάτσε στον καναπέ και κοπάνε την κοιλιά της. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το Smith. Τώρα, το Smith θέλει πολύ προσοχή. Οι περισσότερες ασκήσεις στο Smith δεν βοηθάνε. Γιατί το Smith είναι εντελώς κάθετη η ευθεία με το έδαφος, ενώ οι περισσότερες ασκήσεις έχουν μια κίνηση, ένα J ή ένα L που κάνουν. Δηλαδή, ακόμα και καθίσματα να κάνεις. Άρσεις, τέτοιες ασκήσεις, ή ακόμα και για τους ώμους, έχουν μια κίνηση, δεν είναι τελείως κάθετη. Αλλά το σημείο σας αναγκάζει να είναι κάθετη, οπότε πολλές φορές οδηγεί σε τραυματισμούς. Οπότε εγώ θα έκανα ελεύθερα. Εντάξει, όχι σημείο. Αν θες να φύγει η κοιλιά, χωρίς να λιώνεις στο γυμναστήριο, χωρίς να κάνεις ηλίθιες ασκήσεις για να περιμένεις να έχεις αποτέλεσμα, πάτα το link που έχω στο προφίλ μου και δες αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο που θα σου δείξει βήμα-βήμα πώς να το πετύχεις αυτό. Κάντο, σε παρακαλώ, μη χάνεις άλλο χρόνο. Και θα έχεις καλύτερο αποτέλεσμα μέχρι το Πάσχα σε 3-2 μήνες μέσω διαλυματικής παρά να κάνεις και 2 και 3 ώρες στο γυμναστήριο.